Όταν πετάει το αεροπλάνο τη πολιτική αεροπορία, συνήθω ε, ο κυβερνήτη πρώτη απογειώσεω λέει ποιο πετάει το αεροπλάνο και ποιο κάνει την ε, Αγγαρία. Mm -hmm. ε, Πολλέ φορέ μπορεί να πει στον κυβερνήτη ότι εσύ πετάς το αεροπλάνο, θα κάνει την απογείωση, το δρομολόγιο, όλο κλπ. Συνήθω γίνεται δρομολόγιο για δρομολόγιο, για να το μοιράζονται. Όμω, στην περίπτωση αυτή τη απογείωση, η οποία ήταν κρίσιμη απογείωση με βάρο πολλού επιβάτε κλπ, είναι σίγουρο ότι το αεροπλάνο το πετούσε ο κυβερνήτη. Ο, ο οποίο πετούσε το αεροπλάνο. Οπότε τα καθήκοντα τη επικοινωνία, τη σύνο... συνεννοήσεω, τη ε, ε, αναφορά θέσεω κάτω, ας πούμε, ανήκαν στον ε, στο συγκυβερνήτη. Άρα αυτό μπορεί να δικαιολογεί γιατί ο συγκυβερνήτη γιατί ο μίλησε, μίλησε. τελευταία. Εδώ έχουμε ένα λεπτό σημείο. Είμαι σίγουρο ότι οι αρχέ θα κάνουν ανάλυση τη φωνή. Και θα δουν αν είναι παρόμοια με του συγκυβερνήτη ή όχι η φωνή αυτή. Μπορεί να είναι διαφορετική φωνή, να το είπε κάποιο άλλο αυτό. Και η... να έχει και λίγη σήμερα είπαν μέσα. επίσημα ότι είναι ο συγκυβερνήτη. Τώρα, περιμένουμε Υπάρχουν να δούμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα όλα. εν του γρανό, που λέει και η Αγία Γραφή, τα οποία δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε. Ε... Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο θέλω να τονίσω. Ότι κανονικά ο συγκυβερνήτη έπρεπε να μιλήσει, αλλά μπορούν να κάνουν μια ανάλυση των φωνητικών τόνων. Ε, και να... ε, πραγματικά, τώρα, με την εξέλιξη που έχουν πάρει τα πράγματα ομολογουμένω τα σενάρια αρχίζουν να γίνονται τε... παλαβά, δηλαδή να ξεπερνάμε το κινηματογράφο. Παλαβά, δεν λέει τίποτα. Έχουμε ένα δεδομένο. Ένα εξαφανισμένο αεροπλάνο χωρί κανένα ίχνο. Προφανώ η συντριπτική πλειοψηφία των πιθανότητων παραμένει το αεροπλάνο κάπου να έχει συντριβεί. Γιατί δεν έχουμε σήμα από το μαύρο κουτί αν έχει συμβεί αυτό. Δεν έχουμε σήμα από το underwater ε, ε, position locator, το οποίο θα, θα φώναζε συνεχώς στην συχνότητα 121,5 ή 253 μεγασάιτλς. Έτσι δουλεύει αυτό. Και γι' αυτό το λόγο το έχουν βάλει εκεί πέρα. Σε μια πλήρη καταστροφή αυτό φωνάζει διότι έχει επιβιώσει. Έχει επιβιώσει. Είναι η θέση του τέτοια που επιβιώνει. Ας πούμε. Να ρωτήσω ας μια λεπτομέρεια. Ε, το σήμα που εκπέμπει. Πρέπει να είναι κάποιο σχετικά κοντά να το πιάσει ή το πιάνουν και οι δορυφόροι. Δηλαδή, αν Όχι... το σήμα αυτό εκπεμφθεί είναι σίγουρο ότι θα το πιάσουν γνωρίζω... ή αν δεν πέρασει κάποιο από κοντά δεν το Α, ακούει. Από, ό,τι γνωρίζω στην αρχή, τα πρώτα αεροπλάνα τη γενιά αυτή είχαν μια περιορισμένη ε, απόσταση. Α, σε αυτή την περίπτωση όμω έχω την εντύπωση ότι το σήμα λαμβάνεται και από του δορυφόρου. Άρα σημαίνει ότι και δεν υπάρχει, δεν υπάρχει εκπομπή σήματο. Άρα παίρνουμε μετά το δεδομένο τη εξαφάνιση ένα δεύτερο ότι. Πιστοποίηση και... καταστροφή δεν έχουμε. Δεν έχουμε πιστοποίηση καταστροφή με κανένα τρόπο. Ούτε συντρίμια ούτε εκπομπή. Έρχομαι σε μια τρίτη λεπτομέρεια. Εσεί την είπατε πρώτο ανοιχτά εδώ, πριν από μια εβδομάδα. Κρίσιμη. Είπατε ότι το αεροπλάνο αυτό έχει υποστεί μια μετατροπή, το συγκεκριμένο αεροπλάνο, και έχει γίνει ένα long range αεροπλάνο. Ε, δηλαδή έχουν ναι. μεγαλώσει τι δεξαμενέ καυσίμου, για να το πω απλοϊκά, για να πετάει πιο πολύ πιο αν, μακριά. Αν μου επιτρέπετε, το ER είναι το λεγόμενο extended range, ε, ε, μακράς, ε, ακτίνος. Ε. Είναι άλλο το μοντέλο το, το Extended Range το οποίο βγαίνει με ειδικέ διαμορφώσει για περισσότερο καύσιμο κλπ. Και, και άλλο το κοινό του 777 το οποίο είναι όχι για τον Ατλαντικό, για υπερπτήσει Ατλαντικού, Ειρηνικού κλπ. Είναι για μικρότερε ναι. διαδρομέ. Ναι. Θυμάμαι όταν, μας είχαν, όταν ήμουν στην Ολυμπιακή Κυβερνήτη με είχαν βάλει στην ε, ε, Επιτροπή Επιλογή Αεροπλάνων. Και ένα από τα αεροπλάνα που έπρεπε να επιλέξουμε ήταν το 777 το Extended Range. Δηλαδή, για να περνάμε από το αναλυτικό με αυτό το αεροπλάνο. Mm -hmm. Αλλά τότε το αεροπλάνο αυτό είχε ένα κουσούρι, που λένε. Δηλαδή, ε, μπορούσε κανεί να φορτώσει τι μισέ βαλίτσε μονάχα. Και τι άλλε μισέ βαλίτσε έπρεπε να τι στείλει με άλλο αεροπλάνο. Okay. Και το, το κόψαμε αμέσω, δεν υπήρχε, ήταν παράδεκτο. Και δεν προβάλλεται το μέλλον του 777 λαμπρό. Ενώ τώρα είναι φοβερό αεροπλάνο. Έχει φοβερέ δυνατότητε. Άρα, λοιπόν, αυτό που έχει δυνατότητα μεγάλη πτήση, πιο μεγάλη πτήση, τη σειρά του αεροπλάνα. 20 ώρε. 20 ώρε μπορεί να είναι στον αέρα. Στον αέρα. Ε, είναι ένα αεροπλάνο που θα βόλευε κάποιον αν ήθελε να κάνει ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Οτιδήποτε. Έρχομαι λοιπόν σε αυτό που εσεί επίση είπατε, δεύτερη φάση. Προφανώ, αν το αεροπλάνο έχει κάπου προσγειωθεί, θα μα πείτε τι χρειάζεται για την προσγείωση. Σαφώς. Τη συντήρησή του και πώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εδώ και πέρα σε ένα ενδεχόμενο τρομοκρατικό χτύπημα. Το φανταστικό, το φανταστικό σενάριο το οποίο έχει. Ε, Πι πιθανότητες να συμβαίνει ε, δεν ξέρω αν κλιμάκωση του συμβεί έτσι αλλά ε, για να ε, πετάξει ένα αεροπλάνο μια μεγάλη απόσταση και να προσδιοθεί σε ένα ε, άγνωστο και άχρηστο ε, αεροδρόμιο ε, των πολέμων που περάσανε στο, στο παρελθόν το οποίο έχει σκεπαστεί από ζούγκλα υποτίθεται και τώρα και κυκλοφορούν τα ζώα ανάμεσα Αυτό το, αυτός ο διάδρομος θα έχει καθαριστεί φυσικά βάσει της Αριστοτεχνική μελέτη, τι ε, οποίε κάνανε οι εγκέφαλοι τη Αλ-Κάιντα. Οι οποίοι, όπω το είπατε επίση, είναι ένα βήμα μπροστά από εμά. Δηλαδή, εμεί ε... καθόμαστε τώρα και συζητάμε τι θα κάνουν. Αυτοί έχουν ήδη σχεδιάσει τι κάνανε και τι θα κάνουν. Ακούστε να σα πω. Ένα λάθο μεγάλο το οποίο κάνουμε εμεί οι δυτικοί, εμπασχετό, εμεί είμαστε δυτικούλια εδώ πέρα, αλλά δυτικοί, είναι το ότι νομίζουμε ότι είμαστε πιο έξυπνοι από αυτού. Και είμαστε οι μόνοι έξυπνοι. Όμω δεν είμαστε οι μόνοι έξυπνοι. Απ' την άλλη πλευρά, αναφέραμε προχθέ είναι όλα τα πλεονεκτήματα μεταξύ των οποίων είναι και οι εγκέφαλοι, οι οποίοι πλανάρουν και οι οποίοι μπορούν να έχουν καταστρώσει αυτό το σχέδιο εδώ και ένα χρόνο. Να έχουν ρυθμίσει πώ θα πάει το αεροπλάνο αυτό εκεί, σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο. Και σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο πρέπει να υπάρχουν ή κυριοζυνοφόρα ή βαράλια, most probably, με, με κυροζίνη μέσα για να το ανεφοδιάσουν Και μιλάμε για τόνου τώρα, έτσι, δεν και μιλάμε για ένα μι, μι, βυτικό αεροπλάνο. Μιλάμε έτσι. για 120 τόνου, για 130 τόνου αυτή τη στιγμή. Εξαρτάται από το τι αποστολή θα έχει το αεροπλάνο One Way. Γιατί είμαι βέβαιο δεν θα πάει να ρίξει κάτι και να γυρίσει πίσω. Προφάνω. Με κανέναν τρόπο. Ο θάνατό του είναι εξασφαλισμένο. Αλλά τι θα κάνει αυτό όταν φτάσει εκεί, αν φτάσει εκεί. Από την εμπειρία που έχετε ή την αίσθηση που έχετε, θα ζητήσω μια μαντεψιά. Πού θα μπορούσε να έχει πάει. Αν δούμε τον άλλο χάρτη, φαίνεται να υπάρχουν δύο σενάρια. Ένα κάπου πάνω προ Καζακστάν και την περιοχή αυτή, του Κμενιστάν κλπ. Και ή αυτό... ένα δεξιότερα κοντά στην Αυστραλία. Και κάτω. Πού θα μπορούσε να έχει πάει, μπορούσε να έχει πάει και από αυτή την πλευρά. Να έχει από περάσει δηλαδή πλευρά, στην Αφρική. Μαλδίβες, να περάσει Μαλδίβε και να πάει να προ... πάση τόση. Υπάρχουν χώρε φιλικέ προ το καθεστώ. Ναι. Όπου είναι όλα έτοιμα. Είναι όλα έτοιμα. όλα έτοιμα. Μεγάλη κουβέντα είναι. Όλα έτοιμα. Σα λέω όλα αυτά βέβαια, αν δεχθούμε ότι υπάρχει ένα πλάνο μεγαλοφιέ. Πώ ήταν το πλάνο για του ε, πύργου τη Νέα ναι. Ζηλανδία. Θα το λέω συνέχεια. Ήταν μεγαλοφιέ το πλάνο. Κι ήταν τόσα χρόνια πριν. Έκτοτε έχουν βγει καινούργιε γενιέ επιστημόνων. Αυτοί έχουν. Κάθονται. Ποιο ξέρει πού. Αν λοιπόν. και σχεδιάζουν. Είναι κάπου εδώ με αυτό το ναι. μεγαλοφιέ σχέδιο που λέτε. Το πρώτο ερώτημα είναι, όταν χάθηκε το αεροπλάνο εκείνο το βράδυ, προφανώ η δύναμη τη αδράνεια ή πει ο ευνηδιασμό, έκαναν να μην υπάρξει άμεση κινητοποίηση. Χάθηκε χρόνο. Μάλιστα. Τώρα, όλοι θα περιμένουν να δουν στα στρατιωτικά ραντάρ, στα πολιτικά ραντάρ ή στου δορυφόρου ένα άγνωστο στίγμα. Γιατί το αεροπλάνο θα δώσει Γεωνος... ένα άγνωστο στίγμα. Γενικό συνέγερμο. Και θα, θα φ... στείλουν πυράβλου πάνω. Υπάρχει τρόπο να απογειωθεί το αεροπλάνο και να κάνει μια μακρά πτίση, γιατί εδώ μιλάμε για μια μακρά πτήση προ στόχο μπορεί και όχι. Αλλά να κάνει μια πτήση τέλο πάντων. Χωρί να το δουν τα ραντάρ. εκεί υπάρχει σχέδιο. Μην νομίζετε ότι επειδή υπάρχει συσκευή που τη λέμε ραντάρ, πιάνει τα πάντα στον πλανήτη επάνω. Δεν ξέρουμε ποιο, ποιο, σχέδιο θα είναι αυτό το σχέδιο και πότε θα γίνει. Το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού είναι πάντοτε μπροστά. Λοιπόν, μπορεί ας πούμε να το ρίξουν και στον δρόμο. Να το ρίξουν. Αλλά ρίχνοντά το, θα κάνουν ήδη μια τρομακτική καταστροφή όπου πέσει. Όπου πέσει. Σωστό. Διότι σκεφτείτε το φορτίο αυτού του αεροπλάνου. Σκεφτείτε να βγει κάποια στιγμή ένα και να κοινοποιήσει ότι εμεί θέλουμε ένα αεροπλάνο το οποίο έχει ένα ατομικό όπλο μέσα. Τακτικό ατομικό όπλο. Μικρό. Λίγων κιλοτόνων. Αλλά ικανό να καταστρέψει, να δημιουργήσει καταστροφή αναπανάληπτη. Η λοιπόν, χημικά, θέλετε, να, θέλετε να μας το ρίξετε. Ρίξτε το. Θα εκραγεί και το όπλο. Είναι φοβερό αυτό που λέτε. Είναι φιαλτικό πραγματικά. Φοβερό. Και αντίστοιχα η φαντασία είτε... μου, ίσω. Μπορεί να έχει χημικά, αέρια, δηλητήρια. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και θα γίνει μια, μια ε, αποστολή χωρί επιστροφή, βέβαια. Ε, κύριε Τσολάκη, θα σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα πω κάτι το οποίο είναι φοβερό. Αλλά έτσι όπω έχουν έρθει τα πράγματα, θα πρέπει να ευχόμαστε να έχει πέσει το αεροπλάνο, δηλαδή να έχουν χάσει τη ζωή τους 240 άνθρωποι. Είναι, είναι εφιαλτικό να το λες αυτό, αλλά μπροστά σε αυτό το οποίο μπορεί να προκληθεί, εάν δεν έχει πέσει το αεροπλάνο, θα πρέπει να, να λέμε μακάρι να έχει πέσει. Και Πραγματικά διανοητή. Και ζωντανό να είναι και ζωντανή να είναι οι άνθρωποι που το εύχομαι. Ε, ε, Ενδεχομένω να είναι και οι άνθρωποι αυτοί να τοποθετηθούν μέσα στο αεροπλάνο και να είναι το δόλωμα το οποίο θα, το σκε... το θα σκεφτούν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θα το ρίξουν να σκοτώσουν 240 ανθρώπους μαζί με το όπλο.